Επιτρέψτε μου να επικαλεστώ στο σημείο αυτό έναν έξοχο πολιτικό, αν και αντίπαλης της δικής μου παράταξης, συντοπίτη σας, τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον αείμνηστο Κωστή Στεφανόπουλο, ο οποίος πριν από 15 χρόνια, μιλώντας ως πρόεδρος της Δημοκρατίας σε Έλληνες αξιωματικούς, είχε πει τούτα τα λόγια που θα σας διαβάσω και τα βρίσκω εξαιρετικά επίκαιρα σήμερα. Έλεγε λοιπόν, ούτε λόγος για πατριωτισμό και τιμή για όσους παραβαίνουν τον νόμο και παραβιάζουν τη συνείδησή τους ζητώντας και λαμβάνοντας ωφελήματα που δεν δικαιούνται. Και συνέχιζε παρακάτω. Υπάρχει τεράστια διαφορά στάσης απέναντι στην πατρίδα, όσοι μεταξύ ήθους και πανουργίας, μεταξύ αυτού που προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο από τη θέση που κατέχει και αυτού που την εκμεταλλεύεται για το δικό του συμφέρον. Ο πρώτος είναι άξιος κάθε σεβασμού. Ο δεύτερος πρέπει να υφίσταται αυστηρές κυρώσεις και την βαθιά μας περιφρόνηση. Αυτά έλεγε ο αείμνηστος συντοπίτης σας, άλλης παρατάξεως από την δική μου, πριν από 15 χρόνια ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λόγια επίκαιρα, αν αναλογιστούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Διότι ναι, δεν μπορεί να υπάρξει, όπως δεν υπήρξε ποτέ, πατριωτισμός των Panama Papers, πατριωτισμός των offshore, πατριωτισμός του λαδώματος, πατριωτισμός της διαπλοκής, της εξαπάτησης του κράτους, της ιδιοποίησης του δημόσιου συμφέροντος, πατριωτισμός της μίζας και της διαφθοράς. Και είναι εγκληματικά υποκριτικό. Εγκληματικά υποκριτικό. Πολιτικοί άνδρες, από τη μια να επιδίδονται σε διαγωνισμό πατριωτισμού και από την άλλη να θεωρούν νόμιμη και ηθική την αναγραφή των ονομάτων τους σε καταλόγους φοροδιαφυγής ή να καταγγέλουν ως πολιτική δίωξη την αναφορά των ονομάτων τους σε κακουργηματικές δικογραφίες. Ο πατριωτισμός, φίλες και φίλοι, δεν είναι δήλωση και ρητορία, ούτε στάση προσοχής κατά την έπαρση της σημαίας. Ο πατριωτισμός είναι πράξη καθημερινής αρετής, συμβολής στα βάρη του κράτους, έμπρακτης καταδίκης κάθε φερωμένου διαφθοράς και ιδιοτέλειας, διαρκούς σεβασμού στο διπλανό μας και στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και πάνω απ' όλα τιμιότητας. Σε κάθε πράξη, κάθε κίνηση, κάθε πρωτοβουλία, κυρίως από εκείνους που ο λαός ορίζει να διαχειριστούν τις τύχες της χώρας μας. Αλλά βέβαια και από τον καθένα ξεχωριστά.